Τώρα, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στο ασφαλιστικό. Με τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο συναντήθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλόρινας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΔΕ, ο κύριος Σάββας Αβαλιδής. Πάμε να δούμε τι συζήτησαν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινας, τον κύριο Σάββα Σαπαλίδη. Καλησπέρα, κύριε Σαπαλίδη. Καλησπέρα, κύριε Βακαρατζά, σας και στους τηλεθεατές σας. Να δούμε λίγο ακριβώς τι υπόθηκε στη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, όσον αφορά το ασφαλιστικό και φυσικά ποιες προτάσεις θέθηκαν από την πλευρά του Επιμελητηρίου Φλόρινας, μια που συμμετείχατε τις προηγούμενες μέρες και στις κινητοποιήσεις που έγιναν στην ακριτική πόλη. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Βακαρατζά. Το Επιμελητήριό μας συμμετείχε στην διαμαρτυρία για το ασφαλιστικό. Μιλάμε ότι θέλουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και είχαμε μία κατ' ουσίαν συζήτηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ, αντιπροσωπή αυτού που συμμετείχα και εγώ, όπου πραγματικά βάλαμε θέματα σοβαρά που απασχολούν τη μικρομεσαία επιχείρηση και γενικότερα την επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Φλόρινας, η οποία έχει δεχτεί χτυπήματα εξοδοτικά τα τελευταία μνημονιακά χρόνια και συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, μια και έχουμε χάσει πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, που αυτό σημαίνει ότι το 35% των επιχειρήσεών μας έχουν κλείσει. Έτσι είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Κατρούγκαλο να βάλουμε και να θίξουμε σοβαρά θέματα, όπως είναι τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία αποτελούν για μας κόκκινη γραμμή και πραγματικά οι συνάδελφοί μας οι οποίοι έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα της σύνταξης δεν πρέπει να θιχτούν. Επίσης θέσαμε στον Υπουργό και έδειξε ότι κατανοεί την ανακεφαλαιοποίηση των παλιών εισφορών, δηλαδή μιλάμε ότι από ό,τι σκέφτεται και από ό,τι πιέσαμε και εμείς, οι παλιές εισφορές θα είναι άλλο κομμάτι το οποίο θα ανακεφαλαιοποιηθεί, απλά να υπάρχει να πληρώνονται οι νέες εισφορές από εδώ και πέρα, υποχρεώσεις των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, και να παρέχεται ασφαλιστική ενημερότητα σε όλους. Μάλιστα. Και ιατρική κάλυψη. Ανεξαρτήτως των οφειλών, δηλαδή. Ανεξαρτήτως των οφειλών. Είναι ένα θέμα το οποίο πιέσαμε, δεσμεύτηκε εν μέρει ο Υπουργός, είναι για μας κόκκινη γραμμή και αυτή. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να μην μείνει κανείς ο συνάδελφός μας χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξαρτήτως των οφειλών. Επίσης, καταθέσαμε όπως οι νέοι επιστήμονες να έχουν ειδικό συντελεστή εισφορών, έτσι και οι νέοι επαγγελματίες θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα έχουν δηλαδή και αυτοί αυτόν τον χαμηλό συντελεστή. Είναι ενέργειες όμως οι οποίες πιέζουμε, κινούμαστε προς την κατεύθυνση πραγματικά να βοηθούν οι συνάδελφοί μας σε αυτές τις δύσκολες εποχές και πιστεύουμε ότι τελικά θα εισακουστούμε. Η άποψη του κυρίου Κατρούγκαλου, όσο θα θέσατε, πώς τον είδατε τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έτσι έχει, από ό,τι φαίνεται, έχει συγκρουστεί με αρκετούς κοινωνικούς φορείς και φυσικά με τις κινητοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα. Κύριε Βακαρατζά, σας μεταφέρω τις πιέσεις μας και την αποδοχή προφορικώς από τον Υπουργό. Μάλιστα. Ότι έχει διάθεση να δει αυτά τα θέματα πολύ σοβαρά. Αυτό δεσμεύτηκε σε εμάς τώρα, αν το εφαρμόσει δεν ξέρω. Αυτό είπε. Είναι μια καλή αρχή. Μένουμε και πιέζουμε και σε άλλα επίπεδα και θέματα, ώστε πραγματικά η μικρομεσαία επιχείρηση να βγει μπροστά και να αποτελέσει πραγματικά την ατμομηχανή της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, όπως αυτή ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά την περιοχή της Φλόρινας, καταθέσατε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις στον κύριο Κατρούγκαλο και για νέες θέσεις εργασίας, γιατί είναι μια πόλη η οποία όντως αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όσον αφορά και την επιχειρηματικότητα αλλά και τις νέες θέσεις εργασίας. Και έχουμε πει ξεκάθαρα τη θέση μας και για το νέο αναπτυξιακό, στον οποίο για μας αποτελούν κόκκινες γραμμές η ίση επιδότηση με τις υπόλοιπες περιοχές. Η περιοχή της Φλόρινας έχει βιώσει την αδικία. Έχουμε καταθέσει στον κύριο Κατρούγκαλο όπως και στους υπόλοιπους υπουργούς την ειδική φορολογική ζώνη την οποία θέλει η περιοχή μας. Και μάλιστα αυτό έχει αποδειχθεί και με τις επαφές που έχει κάνει το Επιμελητήριό μας προς τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πραγματικά έχουν το 14 αφορολόγητο και πρέπει και η χώρα μας να δώσει τα κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις των Ελλήνων αλλά και των ξένων επενδυτών στη δικιά μας περιοχή και όχι να μεταναστεύουν επιχειρήσεις μας. Όπως ξέρετε πολύ καλά βρεθήκαμε στην Αλβανία, στα Τίρανα, όπου το 25% των επιχειρήσεων είναι υλικό συμφερόντων. Και μας ευχαρίστησε μάλιστα και ο αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης ότι έχουμε μειώσει την ανεργία στην Αλβανία. Πρέπει κάποια στιγμή, κύριε Βαγκατζά, να το κάνουμε και στη χώρα μας. Μάλιστα. Και έχουμε όλα τα χέρια αυτά και μπορούμε να το κάνουμε και δεν είναι ειδική φορολογική ζώνη
δέσμευση της Τρόικας. Πρέπει να δούμε πραγματικά το συμφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων, του τόπου, της χώρας και των επιχειρηματιών, των πολιτών. Μάλιστα. Να εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση και σας ευχηθούμε, κύριε Πρόεδρε, να υπάρχουν θετικά έστω συμπεράσματα το επόμενο διάστημα από όσα αναφέρατε με τον κύριο Κατρούγκαλο. Εμείς, κύριε Βακατσά, εμένουμε στη στάση μας. Σκληραίνουμε τη στάση μας, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε συμπαραστάτες στους αγώνες των επιστημών όσο και των αγροτών, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους για τη δίκαιη επίλυση του φορολογικού τους και του ασφαλιστικού τους συστήματος.